Χαίρετε. Σήμερα θα σας δείξω πώς να δημιουργήσετε φύλλα εργασίας έτοιμα για εκτύπωση με το PowerPoint. Αρχικά να σας πω ότι καλά θα ήταν να συγκεντρώσετε όλο το υλικό που θα χρησιμοποιήσετε σε έναν φάκελο, καθαρά για θέμα οργάνωσης. Υλικό clip art μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο εντελώς δωρεάν. Μερικές από τις ιστοσελίδες που μπορείτε να βρείτε, θα σας δείξω ενδεικτικά, η μία είναι η Pixabay. Αν πληκτρολογήσετε background και διανυσματικά γραφικά, θα σας δώσει πολλά αποτελέσματα. Και το Clip Art Library, Free Clip Art Library, και πολύ ωραίες ελληνικές γραμματοσειρές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα AKAcid. Βλέπετε εδώ γραμματοσειρές ελληνικές, θα σας δείξω μερικές. Είναι πολύ εύκολο να τις κατεβάσετε, είναι δωρεάν, είναι πολύ εύκολο να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και είναι πολύ παιδικές και παιχνιδιάρικες μερικές από αυτές, ό,τι πρέπει για να φτιάξουμε φύλλα εργασίας για μικρά παιδιά. Λοιπόν, αρχίζουμε ως εξής. Αρχικά θα σας δείξω ένα φύλλο εργασίας που έφτιαξα εγώ για πληκτρολόγηση για παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού. Βλέπετε, έχω βάλει πάρα πολλά χρώματα και σχήματα και έχω φτιάξει και ένα κοριτσάκι. Και έχω φτιάξει ένα κοριτσάκι με τη σχεδίαση, με τα σχέδια του PowerPoint. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο από την αρχή για να σας δείξω πώς θα το κάνετε κι εσείς. Δημιουργία, καινή παρουσίαση. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να πάτε στη σχεδίαση, στη διάταξη σελίδας και να επιλέξετε τη σελίδα α4, οριζόντιο ή κατακόρυφο, ό,τι σας βολεύει, και να διαλέξουμε και μία συστάδα χρωμάτων. Εγώ θα προτιμήσω το χαρτί γιατί έχει έτσι ωραία χρώματα παιδικά. Θα προτιμήσω μία καινή σελίδα και πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα φτιάξετε τα παιδάκια. Από την καρτέλα εισαγωγής, τα σχήματα, για να φτιάξω το προσωπάκι θα χρησιμοποιήσω το εργαλείο καμπύλη. Μπορώ φυσικά να χρησιμοποιήσω και το εργαλείο έλλειψη, να φτιάξω ένα τέλειο κύκλο, αλλά νομίζω ότι με την καμπύλη είναι πιο παιδικό το σχέδιο. Πάμε να σας δείξω τι εννοώ, να κάνω και μία μεγένθηση για να τα βλέπουμε καλύτερα. Με μικρά κλικ το ένα δίπλα στο άλλο, θα προσπαθήσω να φτιάξω το πρόσωπο του παιδιού. Φυσικά μεγαλώνει και μικραίνει, μπορώ να το διαμορφώσω και φυσικά μπορώ να το αλλάξω χρώμα στο γέμισμα. Θα διαλέξω ένα ροζ και το περίγραμμα σε όλα τα σχέδια που θα φτιάξω από εδώ και πέρα θα είναι μαύρα με πάχος 4,5 εκατοστά για να υπάρχει μια ομοιομορφία στο σχέδιό μου. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το μαλλί του παιδιού. Το μαλλί του παιδιού θα το φτιάξω, θα χρησιμοποιήσω αυτό το σχέδιο εδώ που λέγεται χορδί. Θα το κάνω σε κίτρινο χρώμα. Θα δείτε μετά πώς θα το διαμορφώσω. Σε κίτρινο χρώμα πάλι το περίγραμμα μαύρο και πάλι το πάχος του θα είναι 4,5. Θα το περιστρέψω, θα το βάλω πάνω από το κεφαλάκι του παιδιού και θα δείτε τώρα πώς θα το διαμορφώσω έτσι ώστε να φαίνεται μαλλί, το οποίο φυσικά θα το βάλω πίσω. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε να φτιάξω τα ματάκια από τα σχήματα. Λοιπόν, να επιλέξω πάλι την έλλειψη. Προσπαθώ να φτιάξω ένα κυκλάκι. Το περίγραμμά του θα είναι μαύρο και το γέμισμά του θα είναι μαύρο. Αντιγραφή και επικόλυση για να έχω δύο ματάκια. Τα μεταφέρω στο προσωπάκι του παιδιού και πάμε τώρα να φτιάξω το χαμόγελο πάλι με την καμπύλη. Σε
Σταματώ κάνοντας διπλό κλικ. Λοιπόν, πάμε πάλι να... Ωραία. Ένα πολύ μεγάλο παιδικό χαμόγελο. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε το σώμα του παιδιού. Θα χρησιμοποιήσω είτε πάλι τη χορδή, είτε ένα σχήμα που μοιάζει με πουκάμισο. Είναι το τραπέζιο. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα το γεμίσω με χρώμα, αυτή τη φορά θα το γεμίσω με εικόνα. Εικόνα από τις εικόνες που έχω κατεβάσει από τα clip art. Θα διαλέξω ένα ωραίο παιδικό σχέδιο, ας πούμε αυτό εδώ. Πολύ ωραία και το περίγραμμα. Μαύρο και πάχος πάλι 4,5 εκατοστά. Θα το βάλω ακριβώς από κάτω από το κεφαλάκι του παιδιού. Και θα φτιάξω και γιακαδάκια. Τα γιακαδάκια θα τα φτιάξω με τη χορδή. Φτιάξω δύο στρόγγυλα έτσι γιακαδάκια. Θα το γεμίσω με χρώμα. Το χρώμα του θα είναι... τι χρώμα να βάλω, μοβ. Και το περίγραμμα του θα είναι μαύρο. Πολύ ωραία. Και είναι έτοιμο το κοριτσάκι μου. Τώρα, για να μπορέσω να το δουλέψω καλύτερα, να το μεταφέρω, να το αντιγράψω και τα λοιπά, πρέπει να το επιλέξω όλο και μορφοποίηση και ομαδοποίηση. Έτσι λοιπόν θα μπορώ να το μεταφέρω όλο μαζί, να το αντιγράψω και να το επικολλήσω κάπου αλλού και φυσικά να αλλάξω μετά, να κάνω αλλαγές επί τόπου, δηλαδή αντί για αυτό το χρώμα να διαλέξω κάτι άλλο να βάλω ή μία εικόνα άλλη. Ας βάλω αυτή. Ωραία, τα γιακαδάκια να τα βάλω άλλο χρώμα, να κάνω άλλο γέμισμα. Ωραία. Έτσι τα μαλάκια του. Να τα κάνω, μπορώ να τα κάνω ένα καφέ. Έτσι. Λοιπόν, έτσι μπορείτε να φτιάξετε μικρά παιδάκια και κάτι αντίστοιχο θα κάνετε για τα αγοράκια. Μπορείτε να βάλετε τα μαλλιά που, τα μαλλιά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Είναι αυτό που είναι σαν συννεφάκι, να σας δείξω λίγο. Έτσι λοιπόν θα φτιάξετε αυτό εδώ το μαλλί. Θα το βάλετε καφέ χρώμα και μαύρο περίγραμμα με πάχος 4,5. Πάλι αντιγραφή και επικόλυση για να φτιάξουμε σγουρά μαλάκια για τα παιδιά. Και φυσικά μπορούμε να τους δώσουμε και μία κλίση για να φαίνονται πιο φυσικά τα μαλλιά των παιδιών. Ωραία. Πλάκα έχει. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε. Πάμε να δημιουργήσουμε μία κενή διαφάνεια. Να βάλουμε με το δεξί κλικ. Να κάνω τώρα ένα μικρότερο zoom για να μπορέσετε να το δείτε λίγο καλύτερα. Με το δεξί κλικ και τη μορφοποίηση φόντου μπορούμε να εισάγουμε μία εικόνα από το αρχείο μας, ποια θέλουμε, έστω ότι θέλουμε να είναι αυτή. Πολύ ωραία.
Μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε όλες ή μπορούμε να το εφαρμόσουμε τοπικά. Κλείνουμε. Πάμε τώρα να εισάγουμε μία εικόνα. Να τη βάλουμε στο κάτω μέρος. Να φαίνεται έτσι λίγο πιο... πιο χαρούμενη. Θα την κάνω λίγο μεγαλύτερες διαστάσεις για να μην έχουμε θέματα στην εκτύπωση. Μετά μας βγει λίγο... έτσι, μπράβο. Θα είναι λίγο έτσι εδώ προς τα κάτω. Και θα σχεδιάσω μία λωρίδα να διαχωρίζω αυτές τις δύο υφές σε χρώμα μαύρο, έτσι, ωραία. Θα βάλω ένα έτοιμο, μία έτοιμη εικόνα clip art για... για να γράψω αυτά που θέλω, έτσι, και αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην κατηγορία frames, περιγράμματα. Θα εισάγω λοιπόν και ένα πλαίσιο κειμένο για να μπορώ να γράψω αυτά που θέλω να γράψω με τις πολύ ωραίες γραμματοσειρές που κατέβασα από την ιστοσελίδα AKA Acid. Θα γράψω το κείμενό μου και φυσικά μπορώ να το διαμορφώσω όπως θέλω. Στίχηση στο κέντρο, να μεγαλώσω τη γραμματοσειρά ή να το περιστρέψω να φαίνεται λίγο πιο παιχνιδιάρικο. Και φυσικά να βάλω και το κοριτσάκι μου. Θα επιλέξω αυτό εδώ το κοριτσάκι να το αντιγράψω. Ctrl-C. Ctrl-V. Να το κοριτσάκι μου. Μπορώ να το περιστρέψω. Και να του βάλω να μιλήσει και αυτό κάτι. Να πει και αυτό κάτι. Κάτι όμορφο. Από... τις επεξηγήσεις. Πάλι με μία γραμματοσειρά παιχνιδιάρικη. Την οποία μπορούμε να την... το πλαίσιο μπορούμε να το περιστρέψουμε. Και να φαίνεται πολύ ωραίο. Για να δούμε, έτσι θα φαίνεται λοιπόν το φύλλο εργασίας. Τα φύλλα εργασίας που θα δημιουργήσετε μπορείτε να τα ανεβάσετε στο διαδίκτυο στην εφαρμογή Live Worksheets, έτσι ώστε οι μικροί μαθητές να μπορέσουν και διαδικτυακά να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας. Όπως βλέπετε εδώ, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ εδώ θα γράψω το όνομά μου. Έχει και μία μικρή σημείωση το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και να βάλεις τόνο. Έτσι και λίγο παρακάτω εδώ θα συμπληρώσω και τα φρουτάκια. Λοιπόν. Και στο τέλος μπορώ να βαθμολογήσω και την εργασία μου. Εγώ φυσικά δεν θα πάρω καλό βαθμό τώρα γιατί έχω φτιάξει μόνο δύο φρουτάκια. Έχω γράψει μόνο δύο φρουτάκια. Βλέπετε βγαίνει κόκκινο στις απαντήσεις που έχω λάθος ή στις απαντήσεις που δεν στα πλαίσια που δεν έχω απαντήσει καθόλου, οπότε πήρα μόνο 1/10. Σας εύχομαι καλές δημιουργίες και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.